Ένα διανόητο περιστατικό έλαβε χώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κουκουλοφόροι ξυλοκόπησαν ένα 15χρονο επειδή φορούσε μπλούζα με το έμβλημα της πολεμικής αεροπορίας και την σημαία της Ελλάδας στο μπράτσο. Την καταγγελία έφερε στο φως της δημοσιότητας ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος αναφερόμενος τους δράστες, ξεκαθαρίζει πως θα τους κυνηγήσει και θα τους πιάσει ο ίδιος. Ο νεαρός βρισκόταν στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρου Βόλου και Εθνική Αμήνη μαζί με συνομήλικο φίλο του με τον οποίο έκαναν βόλτα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο φίλος του, εντελώ ξαφνικά δέχτηκαν πισόπλατα χτυπήματα από δύο μεγαλύτερους άνδρες οι οποίοι φορούσαν full face. Ο ανήλικο έπεσε στο έδαφος και οι δράστε συνέχιζαν να το κτυπούν με κλωτσιέ το σώμα και το κεφάλι με αποτέλεσμα να τουραγίσουν δύο πλευρά. Οι δράστες αφού χτύπησαν με μανία τον ανήλικο, διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο πατέρας του 15χρονου υποστηρίζει πως η επίθεση που δέχθηκε ο γιος του έγινε από άτομα του ακροαριστερού χώρου διότι φορούσε μπλούζα με το έμβλημα της πολεμικής αεροπορίας στο στήθο και την ελληνική σημαία στο μπράτσο. Ο νεαρός μετά την οσηλεία του πλέον βρίσκεται στο σπίτι του σωματικά υγιής, όμω ψυχολογικά παραμένει σε κατάσταση σοκ από την ανέτεια επίθεση που δέχθηκε. Ο πατέρας του προτίθεται να κινηθεί νομικά.